Μετά από αρκετό καιρό, αυξημένη κίνηση είδαν στην λαϊκή αγορά της Καβάλας οι έμποροι και οι παραγωγοί, όπου οι πολίτες με σύμμαχο τον καλοκαιρό κατέβηκαν να ψωνίσουν, ενώ υπήρχαν και αυτοί όπου απλά έκαναν έρευνα αγοράς. Ενώ να τονιστεί ότι οι έμποροι και οι παραγωγοί είναι αισιόδοξοι για τις επόμενες εβδομάδες. Σίγουρα η περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ήταν πολύ δύσκολη για όλους τους επαγγελματίες, όχι μόνο για τη λαϊκή, για τους επαγγελματίες γενικότερα. Σήμερα θα έλεγα ότι έχει κόσμο στη λαϊκή. Όχι όμως ότι ο κόσμος ψωνίζει. Βγήκε ο κόσμος για βόλτα να ξεσκάσει επειδή είναι και καλός ο καιρός. Και σίγουρα το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να ψωνίσει. Ήρθαν τα ρεύματα, ξύλα, πετρέλαια τα γνωστά, δεν μιλάμε για φροντιστήρια και άλλα έξοδα. Μόνο εγώ γνωρίζω αρκετούς που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας. Και τα ευτυχώς δώσαν παράταση. Δύσκολος χειμώνας και δύσκολη άνοιξη. Η περίοδος των Χριστουγέννων ήταν πολύ άσχημη, αλλά πιστεύετε ότι από τώρα και στο εξής θα πάμε κάπως καλύτερα? Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αν θα πάμε καλύτερα ή όχι, μακάρι να πάμε. Δεν το ξέρω αν θα πάμε. Αν η πολιτεία βοηθήσει τους πολίτες και τους επαγγελματίες να μπορούν να υπάρχουν, οι επαγγελματίες ειδικότερα, ίσως πάμε καλύτερα. Σημερινή μέρα δεν θεωρείτε μια μέρα καλής κίνησης? Καλής κίνησης από κόσμο. Από δουλειά δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τη αναδουλειά που υπήρχε μέσα στι γιορτέ, θα έλεγα ότι σήμερα μια ικανοποιητική ημέρα. Όχι ότι είδαμε τον πολύ τον κόσμο αυτό που περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει λόγω τη ημέρα, ενώ τη καλή μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι για όλου υπήρχε ένα μεροκάματο. Υπήρχε δηλαδή αυξημένη κίνηση, αποζημιώνεστε για το διάστημα των Χριστουγέννων? Όχι τόσο κίνηση, αλλά ο κόσμο που κατέβηκε θα έλεγα ότι είχε ένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Αυτό είδαμε σήμερα, αυτό εκλάβαμε και αυτό σα λέω. Όχι ότι είχε πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κόσμο. Απλά ο κόσμος που κατέβηκε και τοποθετήθηκε και πήρε κάποια προϊόντα τα οποία ήθελε και χρειαζόταν. Ίσως γιατί δεν κατέβηκε και λόγω του καιρού τις προηγούμενες εβδομάδες, βοήθησε βέβαια και ο καιρός σήμερα, ίσως και γι' αυτό. Είστε αισιόδοξοι ότι από εδώ και πέρα η κίνηση θα συνεχιστεί όπως σήμερα? Είμαι αισιόδοξος γενικά στη ζωή μου και έτσι θέλω και αυτό θέλω να περνάω και στον κόσμο. Θεωρούμε ότι αν μας βοηθήσει ο καιρός και με σήμερα δηλαδή τον καιρό, αλλά και με μια θετική που πιστεύω θα υπάρξει εξέλιξη σε σχέση με τον κορονοϊό, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Με σύμμαχο τον καλοκαιρό, σήμερα η λαϊκή αγορά της Καλαμίτσας γέμισε από κόσμο οι οποίοι αγοράζουν ό,τι τους χρειάζεται.